15 παραγωγοί από το Ηράκλειο που ζητούν χέρια εργασίας, αποτιμώντας τις ανάγκες τους για 61 συνολικά εργάτες γης, συμπληρώνουν την πρώτη λίστα με τους πρώτους από τους παραγωγούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου για το πιλωτικό πρόγραμμα κινητικότητας ανέργων από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για εργασία στο Ηράκλειο την περίοδο της ελαιοκομιδής. Ήδη έχουν δηλώσει κάποιοι παραγωγοί γύρω στις 15 λίστα όπου ζητάνε 61 ανέργου, εργάτες γης, και η οποία σήμερα φεύγει προς τα εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στον τοπικό ΔΥΠΑ. Η ανταπόκριση των 15 παραγωγών ήρθε λιγότερο από μία εβδομάδα από την έναρξη του προγράμματος, που μπορεί να εντάξει σε αυτό μέχρι και 500 άνεργους εργάτες γης, οι οποίοι την ώρα που στο Ηράκλειο μέσω του Εργατικού Κέντρου εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους οι παραγωγοί, οι οποίοι θα χρειαστούν εργάτες για την ελαιοκομιδή, οι ίδιοι εκφράζουν το ίδιο ενδιαφέρον τους για εργασία στη δική τους περιφέρεια. Εμείς έχουμε την ευθύνη των παραγωγών και την εικόνα των παραγωγών. Την εικόνα θα την ξέρουμε στις επόμενες ημέρες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται σε επαφή οι εργάτες γης με τους παραγωγούς, γιατί αυτές οι λίστες θα φτάσουν στους εργάτες γης και αφού συμφωνήσουν θα μπαίνουν να κάνουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά. Προς το παρόν, λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια επαφή, δεν υπάρχει αίτηση, αιτήσεις θα υπάρχουν τις επόμενες ημέρες. Χωρίς μέχρι στιγμής να έχει φανεί ξεκάθαρα αν το πρόγραμμα θα αποδώσει μια πιθανά καλή αποτύπωση του φέτος, που η σοδιά είναι μικρή, ίσως να αποτελούσε μια καλή βάση για τις επόμενες χρονιές, που ίσως η ζήτηση σε εργατικά χέρια κατά την ελαιοκομική περίοδο θα είναι εντονότερη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλή χρονιά φέτος. Δεν έχουμε βεντέμα οι ελιές, έχουν προβλήματα, καθυστερεί η ελαιοκομιδή. Ωστόσο όμως το πρόγραμμα βγήκε φέτος και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με τέτοιο τρόπο, γιατί είναι και πιλωτικό, έτσι ώστε να το έχουμε και του χρόνου που μπορεί να είναι πολύ καλύτερη χρονιά. Το πιλωτικό πρόγραμμα μεταξύ Ηρακλείου και Δυτικής Μακεδονίας για τους 500 άνεργους εργάτες γης προβλέπει έξοδα μετακίνησης αλλά και έξοδα διαμονής. Είναι πιλωτικό, αφορά μόνο εργάτες γης από τη Δυτική Μακεδονία και μόνο παραγωγούς από τον νομό Ηρακλείου. Αφορά μέχρι 500 εργάτες γης, οι οποίοι θα τους επιδοτηθεί τα έξοδα μεταφοράς μέχρι 250 ευρώ να έρθουν και να φύγουν οι άνθρωποι, καθώς επίσης και έξοδα διαμονής μέχρι 250 ευρώ ανά εργάτη γης.